Η ομάδα του Φιλοσόφα καλωσορίζει το κοινό του Αντιφώνου απόψε στη συζήτησή μας, όπου ο καλεσμένος μας δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, είναι ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος, πολύ γνωστός στο κοινό του Αντιφώνου. Και θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με το θέμα μας, το οποίο επί της αρχής είναι η θέση του άλλου στη ζωή μας. Έτσι, είναι μια πολύ προχωρημένη ψυχαναλυτική άποψη του Λακάν αυτή της αντιποκειμενικότητας, ότι το θέλημα του ανθρώπου, η επιθυμία του μάλλον, ταυτίζεται με την επιθυμία του άλλου. Ωστόσο, μια πορεία δική μας είναι σε ποιον βαθμό τελικά αυτό αρχίζει να γίνεται κάπως παθογενές και σε ποιον βαθμό είναι γνήσιο και υγιές το να ταυτίζεται η επιθυμία μας με του άλλου. Και πότε τελικά ο άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει να καλλιεργεί την αντιπροσωπεία του μόνος του και να είναι λίγο πιο, όχι ακριβώς αυτοαναφορικός, αλλά λίγο να είναι αυτόφωτος κατά κάποιο τρόπο και να μην να απογαλακτιστεί κατά κάποιο τρόπο από αυτή την λογοδοσία στην κοινότητα, στους φίλους του, στην οικογένεια, στο ευρύτερο σύνολο, στον άλλο, με κεφαλαίο ας πούμε, που αλλάζει εκ περιτροπής. Θέλετε να ξεκινήσουμε με τους ψυχανάλυτες, θέλετε και καλά. Αν γίνεται. Το ωραίο με το Λακάν είναι ότι τοποθέτησε αυτή τη διαδικασία στο ασυνείδητο. Ακριβώς αυτό είναι το πιο σημαντικό για την ευρωπαϊκή ιστορία, ας πούμε, της υποκοινωνικότητας, η οποία μέχρι τότε έπαιζε στο χώρο του συνειδητού εγώ και το «συ». Το «εγώ και το «συ», το «εγώ και το «συ». Και βέβαια αυτό ακούγεται πολύ όμορφα, ειδικά όταν το γράφει ένας συγγραφέας σαν τον Μπούμπερ, τον Μάρτιν Μπούμπερ, και εγωιτευτικό, αλλά στην πραγματικότητα παίζονται άλλα παιχνίδια από κάτω. Δηλαδή, στην πραγματικότητα τον άλλον δεν τον αγαπώ, αλλά τον χρησιμοποιώ. Έτσι είναι το αίρισμα της φαντασίωσης για τον εαυτό. Και αυτό το πράγμα σημαίνει ότι σε μεγάλο βαθμό η παρουσία του άλλου, η αναφορά στον άλλο, είναι ασυνείδητη. Δηλαδή, ασυνείδητα επιθυμώ ό,τι ο άλλος επιθυμεί. Δηλαδή, επιθυμώ να με επιθυμήσει ο άλλος. Έτσι. Και για τον λόγο αυτό επιθυμώ αυτό το οποίο ο άλλος επιθυμεί. Αυτό το πράγμα δεν τελειώνει ποτέ. Δεν σταματάει ποτέ. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να τελειώσει κάποτε, εκτός εάν γνωρίσει κανείς έναν άλλο είδος άλλου, ο οποίος άλλος αυτός δεν είναι πλέον ανθρώπινος άλλος, και με τον τρόπο αυτό γίνει προφήτης και αρχίζει πλέον να σκέφτεται με την επιθυμία ενός άλλου άλλου, και με τον τρόπο αυτό έρθει στην επιφάνεια το ασύνδητο παιχνίδι, τέλος πάντων, το οποίο θα σταματήσει με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει και να λειτουργεί. Είναι φοβερό ότι στην ηλικία αυτή την ενική που βρίσκεστε τώρα είναι τόσο τρομακτική η παρουσία του άλλου, τόσο φοβερή και ταυτόχρονα τόσο επιθυμητή, έτσι. Τον θέλουμε σαν τρελή και τον φοβόμαστε επίσης σαν τρελή. Ή όχι. Στην πραγματικότητα αυτό που έδειξε ο Λακάν, έχω τουλάχιστον μια ψυχολόγο εδώ, έτσι, η οποία δεν θέλει Λακάν να ακούει, εντάξει. Στην πραγματικότητα το ζήτημα είναι με τι θα τον πρικίσουμε αυτόν τον άλλο. Δηλαδή, εάν αυτός ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, ένα είδος υπέρτατου όντως, το οποίο δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, και κατά κάποιο τρόπο το φορτώσουμε πάνω το ολόκληρο τον αρτισισμό μας, υπάρχει και ο κίνδυνος της παράνοιας, δηλαδή της ανάμιξης με τον άλλο αυτό. Γι' αυτό και εδώ χρειάζεται αντιθέτως η αρχή αυτού που λέει ο Λακάν, ο συμβολικός ευνοχισμός, να καταλάβω δηλαδή ότι ο άλλος δεν είναι ποτέ αυτό που, και να τον εντάξω σιγά σιγά μέσα σε ένα μέσω της μετουσίωσης, να τον εντάξω σε μια σχέση που γίνεται όλο και περισσότερο καλύτερη, παρόλο που ο άλλος δεν είναι αυτό το φοβερό πλάσμα το οποίο τελικά, αλλά είναι πολύ φοβερότερο να μην την κάνω αυτή την κίνηση και να γίνεται να είναι τα πράγματα τελικά είτε παρανοϊκά είτε εντελώς να καταστραφεί τελείως η σχέση. Ναι. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό.
Ναι. Σαν παρακλάδι δηλαδή της ερώτησης, ότι πώς ανθίζει, ας πούμε, τώρα επειδή είπατε ότι αυτό στη διάρκεια της ζωής μας θέλουμε αυτό που θέλει και ο άλλος, ας πούμε, συνείδητα. Πώς ανθίζει αυτό, ας πούμε, στην, αυτό που λέμε που κάνουν οι μοναχοί, ξέρω εγώ, την υπακοή. Α, κοίταξε να δεις. Πώς ανθίζει η προσωπικότητα. Σε ένα παλιό βιβλίο που είχα γράψει για το Λακάν και το Μάξιμο, ακριβώς γι' αυτό. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια υπόμνηση του ομοουσίου, του ότι είμαστε όλοι ενωμένοι πάρα πολύ. Χωρίς να το ξέρουμε πόσο πολύ ενωμένοι είμαστε. Είμαστε υποψήφοι για να φτιάξουμε ένα στην πραγματικότητα σώμα. Και αυτό το πράγμα συμβολικά, σε ασυνείδητο επίπεδο, επισημαίνεται με αυτή την ασυνείδητη ψυχαναλυτική, ας πούμε, αναφορά στον άλλον. Αλλά αυτό το πράγμα, αν γίνει με έναν τρόπο πλέον, όπου περνάμε στη φυσιολογική, ένα πολύ φυσιολογική διαδικασία που γνωρίζουμε μέσω του μυστήριου του Σταυρού, δηλαδή καταφέρνω να δω την ατέλειά μου και την ατέλεια του άλλου και να μπω σε μια διαδικασία άλλης σχέσης μαζί του, πολύ πιο ώριμης, αυτό το πράγμα ξαφνικά ανθίζει σε ένα επίπεδο πνευματικό και γίνεται μια συνειδητή επιλογή της κοινωνίας με τον άλλο. Ξέρετε, πρέπει να μάθουμε να απολαμβάνουμε τον άλλο. Μπορούμε να μπερδευτούμε και να μην μπορούμε να διακρίνουμε. Άκου τώρα τι λέω. Όταν λέμε να απολαμβάνουμε τον άλλο, εσείς όλοι σκεφτήκατε αμέσως ότι μα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σχεδόν. Αλλά δεν το κάνουμε αυτό. Ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουμε είναι τον άλλο τον καταργούμε. Με τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποιούμε σαν αίρισμα της φαντασίωσής μας ή σαν χρήση δική μας, ούτως ώστε να γίνω από τον άλλο αναγνωρίσιμος, ξέρω εγώ, να γίνω αποδεκτός κλπ. Να γίνω. Σημαντικότητα τον καταργεί τον άλλο. Η τέχνη της απόλαυσης του άλλου χρειάζεται μια μεγάλη ασκητική, μακρόχρονη ασκητική, η οποία όμως αξίζει τον κόπο, γιατί ουσιαστικά τότε κανείς ανακαλύπτει τους άλλους και πάει να νιώθει μόνος. Μπορεί να στέκεται κάπου να είναι, ξέρω εγώ, και να διάγει κατά μόνος, αλλά είναι όλοι οι άλλοι παρόντες ως προσωπικότητες, ως πραγματικοί άλλοι. Γι' αυτό εγώ στα βιβλία μου μιλάω για, στα αγγλικά το έγραψα πρώτα σε ένα βιβλίο που θα βγει τώρα, The Other's Otherness, η ετερότητα του άλλου. Υπάρχει η ετερότητα που του προδίδω εγώ. Υπάρχει η ετερότητα που του προσδίδω εγώ. Όταν καμιά φορά ακούει κανείς ένα νεαρό να του λέει γιατί του αρέσει μια κοπέλα, τρομοκρατείται, μα ξέρει λίγα πράγματα παραπάνω. Καταλαβαίνει ότι την έχει φτιάξει αυτό. Ωραίο αυτό μεγάλο το χνί, λόγω του χνί αυτό. Λοιπόν, και όταν αυτή αρχίζει να εκδηλώνεται σε αυτό που πράγματι είναι, ο άλλος στην αρχή τρομοκρατείται, μετά θυμώνει, εζαρίνα και σπάει η σχέση αυτή, μπορεί να διαλυθεί η σχέση, ακριβώς διότι θέτουμε όρια στην ετερότητα πάντοτε του άλλου. Ο άλλος οφείλει να αναποδώσει εκεί, να κάνει εκείνο ή εκείνο, άντε και ένα τρίτο. Η πραγματικότητα του άλλου ως μια αποκάλυψη όμως. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπει ο Θεός τον καθένα από εμάς, να το πω έτσι. Σε ένα ναό το οποίο είναι ικανό για την ονειότητα και χωρητικό της ονειότητας. Και είναι χωρητικό ένας του υπέρτατου νοήματος που είναι ουσιαστικά το νόημα της δημιουργίας ολόκληρων Θεό. Αυτό το τεράστιο πλάσμα που είναι ο καθένας μας, το ευνοχίζουμε. Και γι' αυτό η παρουσία του άλλου δεν είναι αποκαλυπτική παρουσία μέσα μας. Είναι μόνο στην αρχή του έρωτα, της ερωτικής συνήθως σχέσης. Δηλαδή εμείς φταίμε. Ναι, γιατί στη συνέχεια ακολουθεί η χρήση, όπως σου μάθει η μαμά σου να κάνεις. Όχι δική σου μόνο. Στην αρχή αυτό ξεφεύγει, όταν, ειδικά στην ερωτική σχέση στην αρχή, όπου δεν ο άλλος είναι μια αποκάλυψη. Η οποία φαίνεται να έρχεται στην κυριολεξία το άπειρο το ίδιο και ο ίδιος ένα άπειρο πλάσμα. Το πώς αυτό φτάνει μετά από λίγο να γίνει σύγκρουση για το 0-1, για το ασήμα του άλλου, για το τυποτένιο τρίτο και πώς αυτό φτάνει να καθαιρεθεί εντελώς και να φτάσουμε τώρα να τον αντικειμενοποιούμε σε ένα ανύπαρκτο και παντελώς ανάξιο λόγου πλάσμα. Κάτι λιγότερο από ποντίκι, ας πούμε, κατσαρίδα. Έτσι μου λέγει μια στην Αγγλία πριν από καιρό. Με βλέπει σαν κατσαρίδα. Χωρίσανε τώρα. Ένα κακόκροτς. Σε βλέπεις, κάτσε. Ναι, έτσι ακριβώς μου λέει. Με βλέπει. Λοιπόν, και όταν αυτός ήταν ερωτευμένος και τον είδα, νόμιζε ότι ήταν μαζί, ξέρω εγώ, πέστε μερικά τρομερά φιλικά ονόματα. Και βέβαια, όταν συμβαίνει συνήθως το πρώτο,
πάει και στο δεύτερο το πράγμα, αλλά το θέμα είναι ότι ολόκληρη η ερωτική λογοτεχνία είναι η ιστορία της αποτυχίας των ερώτων μας. Να το γιώσω λίγο. Εγώ το γιώσα ήδη πολύ. Απλώς νομίζω ότι οι νέοι σε αυτή τη φάση, και εγώ μιλάω για την αυτό μου λίγο, ότι στερούμαστε αυτή την αποκάλυψη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πώς να, άμα έχεις 30 σχέσεις μαζί, δεν έχεις αποκάλυψη για σένα τώρα. Αυτό θέλω να πω, ότι λόγω των social media και των επιλογών που βλέπουμε ότι έχουμε. Μέσα μαζικής διαστροφής. Ναι, δεν, νιώθω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέτε. Είχε γράψει ο Πανούς ένα ωραίο βιβλίο, το τριγυνή διαστροφή. Λίγο πριν πεθάνει. Λοιπόν. Καταλάβετε πώς το λέω, ότι δεν το νιώθω καν αυτή την αποκάλυψη. Είμαστε ένα βήμα πίσω. Τι αποκάλυψη, δεν θα πειρατεύεσαι με τον άλλο και με την άλλη 40 χρόνια. 40 φορές και του έχει εναλλακτικά και έχει την καβάντζα και έχει τη δεύτερη καβάντζα τη καβάντζα και ο καβάντζα. Ειδικό αριθμό. Ότι η πορνογραφία είναι το αντίθετο του έρωτα. Ακριβώς το αντίθετο. Αν παίξω ένα παιχνίδι, τι θέλει, τον άσπρο, μαύρο, ξέρω εγώ. Έρωτα, πορνογραφία είναι το αντίθετο. Γιατί δεν συμβαίνει ποτέ στον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο αυτό. Με βέβαια πρέπει να ξέρει τα λέξη πήρα περί θεωρητικά για να το πει αυτό, όπως έχω εγώ. Αλλά. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Έρωτα. Ο Σοκράτης το λέει, αυτό έχω πει από λίγο, τα ερωτικά λέει, ξέρω βασικά, έλεγε. Ναι, αλλά μου ξέρεις τα ερωτικά, ξέρεις τα πάντα σχεδόν για τον άνθρωπο. Δεν έχει σχέση, δεν είναι η κατανάλωση του άλλου. Αυτό είναι πολύ. Ούτε καν κατανάλωση, ούτε άλλος δεν υπάρχει καν. Υπάρχει ένα σεξ τόι, ας πούμε, το οποίο μπορεί να έχει ψυχή. Τι άλλο. Και αυτό το πράγμα μακροπρόθεσμα δημιουργεί βαρύτατη ανικανότητα επικοινωνίας. Και βαρύτατη ανικανότητα αποκάλυψης σε οποιοδήποτε βαθμό του. Άρα τελικά για να ανοιχτούμε στην όντως ετερότητα του άλλου, στο others-otherness, πρέπει κάπως να τον αποκαθιλώσουμε. Αυτή είναι η διαδικασία του συμβολικού γνωρισμού που λέτε. Αυτό το πράγμα, αυτό που το λέει ο Λακάν, το λέω εγώ. Ναι. Αλλά αυτό το πράγμα είπα εγώ, και όχι ο Λακάν, ότι πρέπει να γίνει με το μυστήριο του Σταυρού, τόσο ώστε στη συνέχεια να οικοδομήσω πάνω στην αποκαθήλωση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν να πω ότι ναι, μεν τρώει μακαρόνια η Ιουλιέτα. Αλέπουλος. Μακαρόνια η Ιουλιέτα. Ο Πετζίκης το λέει αυτό. Ο Πετζίκης το λέει αυτό. Λοιπόν, όπε, και όμως τρώει μακαρόνια η Ιουλιέτα. Από εκεί και πέρα όμως, οι δρόμοι είναι δύο. Ο ένας είναι η κατάργηση της Ιουλιέτας, η αποκαθήλωση, και η δεύτερη είναι η αποκάλυψη. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο όμως εδώ μέσα πλέον, μπαίνουν και άλλες δυνάμεις. Εδώ, εγώ επιμένω σε αυτό. Ο Θεός, η θεολογία, δεν είναι πολυτέλεια που την βάζει στην άκρη. Είναι ζωτικότατη ανάγκη για να μην αποζουρλαθούμε στο τέλος όλοι. Για να μην γίνουμε όλοι αντικείμενα προς χρήση των άλλων και κάνουμε κι εμείς το ίδιο τους άλλους. Και αυτό πολλαπλασιάζεται το επίπεδο. Ένα πολύ μεγάλο αριθμό, γιατί σημαίνει σε πολλά επίπεδα, ενώ στο ερωτικό. Παντού. Παντού, δηλαδή, σε ποιο εργασιακό περιβάλλον δεν νιώθει κανείς ασφυξία σήμερα. Καταλάβατε. Γιατί. Μα διότι δεν είναι παρόν εκεί μέσα. Τώρα μου έλεγαν κάποιοι φίλοι από το τμήμα το καινούριο που έχω εκλεγεί, πώς θέλει να φύγει μία και καλά, γιατί πνίγεται εκεί μέσα. Γιατί πνίγεται εκεί μέσα. Γιατί όχι όλους αντικειμενοποιήσεις και δεν έχουν όλοι αυτοί και το ίδιο αντικειμενοποιήσεις και αυτοί. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι η πραγμοποίηση αυτή που ο Χάιντιγκερ μίλησε για αυτή, μιλώντας για τεχνική. Ο άνθρωπος λέει ουσιαστικά φτιάχνει ένα, μια πραγμοποιημένη εικόνα του εαυτού του. Γίνεται ένα αντικείμενο όπως ο κόσμος είναι απέναντι ένα αντικείμενο που χρησιμοποιεί. Αυτό ξεκινάει η τεχνική και εσωτερικεύεται και γίνεται πραγματικά. Έχει χρησιμοποιεί μια λέξη που εγώ την έχω μεταφράσει στα ελληνικά ως εμπλαισίωση. Στα αγγλικά είναι framing. Δηλαδή βάζεις όλα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο. Τόσο δά. Μα ο άνθρωπος είναι αυτό που ξεχυνίζει από όλα αυτά. Αν μιλάμε για τον Λακάν που για μένα στα προ-Χριστού χρόνια ήταν φοβερός δάσκαλος, ήταν φοβερός γιατί μου έκανε φοβερή κριτική του Δεκάρτ, του Καρτέσιου. Και λέει, κοίταξε να δεις, σκέφτομαι, αλλά υπάρχει, πολύ ωραία. Αυτό εδώ πέρα είναι ο κύκλος του σκέπτεστε. Αυτός είναι ο κύκλος του υπάρχει. Σκέπτομαι, άρα υπάρχει, σημαίνει τα δύο αυτά ταυτίζονται. Ταυτίζονται, όχι. Όλοι το ξέρουμε πώς έχει.
Άρα είναι κάπως έτσι λέει η κύκλη. Που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα μόνο ένα τόσο δακομεταλλεί. Γνωρίζω, μην το σκέφτεστε. Το άλλο τι σημαίνει, ότι δεν σκέπτομαι, άρα ζω, και το άλλο τι σκέπτομαι, άρα δεν ζω. Δηλαδή ένα μέρος της σκέψης είναι λάθος, του σκέπτεστε. Και ένα μέρος του ζήν είναι αφώτιστο. Ωστόσο, καταλαβαίνει κανείς μετά ότι εδώ δεν μπορείς με το μέθοδο της κλασικής φιλοσοφίας να. Με τη μέθοδο που καταρχήν γεννιέσαι ο διαφωτισμός. Ήταν αυτό το πράγμα ακριβώς. Ήταν μια τεράστια αισιοδοξία. Ότι εγώ με τον ορθολογισμό μου ελευθερώνω την πραγματικότητα της φύσης μου, η οποία είναι ορθολογικότητα και απλή. Και εδώ αρχίζει η μεγάλη τραγωδία, η οποία οδήγησε στη βαθιά αντιπεριφρόνηση αυτά. Τι δηλαδή, ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά, ο διαφωτισμός έφτασε στην πλήρη αδυναμία του ανθρώπου, στην πλήρη αδυναμία να συλλάβει το πώς ο απόλυτα δεδομένος ορθολογισμός, ο οποίος φαίνεται ότι είναι το μόνο όπλο που έχουμε στα χέρια μας, δεν επαρκεί για να καταλάβει την απόλυτα διαφεύγουσα φύση. Γι' αυτό και η ψυχανάλυση γεννήθηκε από την αντίρρηση σε αυτό. Ουσιαστικά η ψυχανάλυση υπονομεύει το διαφωτισμό σε μεγάλο βαθμό. Όχι τελείως, και τον ορθολογισμό. Δηλαδή δείχνει ότι η αλήθεια σε αυτό περισσεύει. Συνεχώς και την τρομερή δουλειά που έχω κάνει στο ορθολογικό επίπεδο, που την αναλύει η πραγματικότητα της φύσης. Λέω πολλές φορές, μιλάω για τον Ντεσάντ. Ο Μαρκίσιος Ντεσάντ. Ήταν δίπλα στο Ρουσό. Ο Ρουσό έλεγε τι όμορφη φύση, θα τελειώνουμε τους παπάδες. Και το Σαντέρ έλεγε υπέροχη φύση. Για να σκοτώσω κανένα δυο χωριά το πουλες εδώ πέρα. Να περάσω καλά. Γιατί έπασε από φωνολαγνία. Βαρύτατη μορφή σαδισμού, έτσι. Και ξαφνικά πέσαν όλοι στα σύνορα. Τι γίνεται εδώ. Και δημιουργείται ο πόθος για αναβάθμιση του ανθρώπου. Σε πολιτικό επίπεδο αυτό είναι οι ολοκληρωτισμοί. Ο 20ος αιώνας είναι η περίοδος που να αναβαθμίσουμε τον άνθρωπο, να τον κάνουμε καλύτερο με το ζόρι. Ή θα είσαι τούτο που είναι το σοβιετικό σπολί, δηλαδή ο άνθρωπος ο καταφύτσι, ή πας στον κουλάν. Ή θα είσαι αυτό που αυτό, ή πας στο Στάλαγκ, στο Άουσβιτς, ή είσαι Εβραίος. Αυτό δεν ήταν ο 20ος αιώνας. Και η πόλεμη, η τρομακτική και τα εκατομμύρια, όχι εκατομμύρια, τα εκατοντάδες εκατομμύρια των θυμάτων, έτσι. Λοιπόν, αυτό τελείωσε. Όπως ισχυρίζομαι εγώ στο βιβλίο μου για τον ολοκληρωτισμό. Έχουμε μια νέα μορφή ολοκληρωτισμού που έρχεται στο ορίζοντα, από την οποία ονομάζω εγώ Βελούδινος. Αυτό δεν τον γλιτώνεις με τίποτα. Θα έρθει και θα τον αρέσουμε, θα του αρέσουμε. Θα μας αρέσει τόσο πολύ. Όλοι θα κάνουμε σαν τρελή για να πάρουμε μια θέση στο πλοίο. Ο άλλος πειρασμός είναι, αφού φαίνεται η πολιτική κάπως να αποτυγχάνει, είναι η βιοτεχνολογία πλέον. Αναβάθμιση πάει, enhancing, καταλαβαίνετε. Να μπορέσω να τον έχω τον όλο που να πάρει πιο όπως τον θέλω. Βάλε τα γυαλιά, τα virtual reality, να έχεις τη γυναίκα που θέλεις. Δεν υπάρχει ένας τρόπος να την αποκτήσεις. Τι θες όμως. Τι θες που να πάρει, δεν είναι. Και τι θες και δεν σου έχει μάθει κανείς να μην τη θες. Να αγωνίζεσαι να την αποκτήσεις. Και να είσαι έτοιμος να μην την αποκτήσεις. Γιατί δεν τις αξίζεις. Πάνω αυτά. Γίνεται όπως να υπάρχει αυτή η τέλεια. Πρέπει γίνεται, βάλτε τα βιάρκια τη δύση. Βάλε μέσα, α πούμε. Δεν ξέρει και ο ίδιος άνθρωπος πολλές φορές. Το τέλειο που μου λέει. Θα σου πω με τις τωριματικές ηρωίδες, δεν θα γλιτώ, θα την έχεις κάθε μέρα εδώ και δεν θα χρειάζεται να δεις καμία από αυτές εδώ γύρω-γύρω. Ούτε καν θα σε απασχολούν σαν υπάρξει. Αλλά νομίζω πολλές φορές το ξέρει εσύ ο ίδιος ποια είναι η τέλεια μορφή, ας πούμε, του άλλου που θες. Θα κουράσει αυτό. Θα τη βρει σιγά-σιγά. Θα σπρώξει από εδώ, θα σπρώξει από εκεί. Σήμερα θα βρει καλύτερα, όλοι λίγο περικαλότερο, περισσότερο, περισσότερο. Η πραγματικότητα είναι. Έχει κάποιο ταβάνι. Το περιεχόμενο ψυχοδυναμικά είναι ψύχωση αυτό. Εντάξει. Δεν είναι. Αφού το φτιάχνω εγώ που είμαι ό,τι να είναι. Δεν έχει καμία σχέση με κανέναν άλλον εκτός από μένα. Και με τον τρόπο αυτό λοιπόν εγώ προχωρώ σε αυτό το οποίο επισημώ. Είναι η ηθική του γούστου που είχα πει σε μια άλλη ομιλία. Δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον αλήθεια. Η αλήθεια είναι το να είμαι εγώ. Αυτή η αλήθεια, δεν είναι να περνάω καλά, είναι η αλήθεια της επιθυμίας μου. Η ηθική του γούστου. Δεν υπάρχουν πλέον το καλό και το κακό, δεν λέει σε κανένα τίποτα. Τι καλό και κακό που δεν περνάω καλά. Να περνάω καλά. Αν περνάω καλά είναι καλό. Αν περνάω καλύτερα είναι ακόμα καλύτερο. Σε πειράζει εσένα. Απλά αυτό δεν γίνεται να οδηγεί σε μια αυτοκαταστροφή σχετικά σύντομη, αφού ξέρουμε ότι αυτά είναι ανθρώπινες, και μάλιστα δικές μας ανθρώπες που είμαστε και λανθασμένοι. Το θέμα είναι ότι εσύ το θέλεις. Το θέμα είναι ότι αν δεν το θέλεις, το θέλουν πάρα πολλοί άλλοι. Αυτό είναι ο Βελούδινος ολοκληρωτισμός. Είναι ουσιαστικά οι προηγούμενοι ολοκληρωτισμοί απέτυχαν. Γιατί
αρνήθηκαν βασικά στοιχεία του ανθρώπου. Ελευθερία, δημιουργικότητα, συνέστημα, ατομικότητα. Αυτός τα δύο όλα είναι σε αυτά. Καταρχάς, μήπως σε εναρκτήριο επίπεδο αυτή η πραγμοποίηση, ας πούμε, του άλλου, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, είναι κάπως απαραίτητη για να ξεκινήσει κάποιο είδους σχέση, δηλαδή η εξειδανίκευση του άλλου. Εσείς αναφέρετε το παράδειγμα της ερωτικής σχέσης. Δεν είναι απλώς εξειδανίκευση. Είναι η πραγματικότητα της πληροφορίας του άλλου όπως τον θέλει, τον βλέπει ο Θεός. Δεν είναι εξειδανίκευση. Όχι, λέω στο αρχικό στάδιο που εγώ κάνω μία εξειδανίκευση όντως και τον έχω, δεν είναι η όντως ετερότητα του άλλου, είναι η δική μου έκδοση ετερότητα. Α, μάλιστα. Εγώ σκέφτομαι τη σχέση μας με τη μητέρα μας, ας πούμε, που όταν είμαστε μωρά, η μητέρα μας είναι ο κόσμος όλος, ας πούμε, είναι κάτι στον Θεό και αυτό σιγά σιγά, αλλά λέτε ότι με την μετουσίωση, με λέει και σήμερα με την μετουσίωση αποκαθιλώνεται και πρέπει να αποκατασταθεί. Ναι. Αλλά η αποκατάσταση θέλει... Να οικοδομήσουμε πάνω έτσι. Οικοδομήσεις. Πώς θα οικοδομήσεις όμως, αν είναι είσαι απογοητευμένος από ένα, δύο, τρία, τέσσερα παρόμοια. Το ζήτημα δεν οικοδομείς και η εύκολη λύση είναι καταφυγή στη φαντασίωση. Στα γυαλιά της Βιουτσέλης, στη λογοτεχνία που γράφει η Λένα Μαντά. Μία αποκαθήλωση πότε γίνεται σε ένα ερωτικό ζευγάρι? Θα γίνει μετά από λίγο, θα σας πω ακριβώς, σε κανένα χρόνο. Ενώ πριν παντρευτούν. Εσύ, και πριν παντρευτούν. Μα σήμερα δεν παντρεύονται για μία αποκαθήλωση. Και το θέμα θα γίνει οπωσδήποτε αποκαθήλωση. Γίνεται να υπάρχει υγιή σχέση, χωρίς να ξεκινήσει ο έρωτας, αλλά να χτιστεί στην πορεία της σχέσης. Μα χτίζεται το έρωτας, μόνο χτίζεται. Άρα στην αρχή είναι. Η αγάπη, μόνο οικοδομείται. Η αγάπη δεν έρχεται ποτέ. Είναι δώρο ουρανοκατέβατο του Θεού. Είναι χάρης η αγάπη. Αλλά και αυτό το αρχικό που υπάρχει δεν είναι ανθρώπινο. Δεν ξέρει κανείς την αγάπη, αν δεν μπει ο Θεός εκεί μέσα. Αυτό το που λέμε εμείς, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, μπλα μπλα μπλα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει απλά. Μετά από λίγο δεν... ο Πλάτων το κατάλαβε αυτό πρώτος και μίλησε για τους αναβαθμούς του έρωτος. Ναι. Και ξεκινάει σε ρεαλιστής που είναι από το ένα σώμα. Βλέπεις μία στον δρόμο για έναν και σε αρέσει. Α, γύρω, να. Κοιτάξτε πόσο... Μου αρέσουν οι αρχαίοι και έχω γράψει και αρκετά για τις, πολλά για τις αρχαίες, αλλά... Γιατί έχουν φοβερό αυτό ρεαλισμό, κοσμοπολίτικο ρεαλισμό, αλλά όμορφο. Πώς το λένε, προσγειωμένο. Και μετά να σε αρέσουν πολλά σώματα, βρε. Μετά περνάς στα ωραία, λέει, χαρακτηριστικά της ψυχής. Ψάχνεις να δεις προσωπικότητα. Όλα αυτά τελειώνουν κάποτε. Και μετά στις επιστήμες. Έχεις γίνει διασκητής. Και άμα τελειώσει όλο αυτό, λέει, τελικά, λέει, ανακαλύπτεις τη φοβερή πιθανότητα που δεν φαντάστηκες ποτέ του ενός. Να υπάρχει το εν πίσω από όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, έχει γίνει ασκητής, θα έχεις αφήσει όλα. Σώματα, ψυχές, ακόμα και επιστήμες. Αυτή η αναγωγική μορφή του έρωτος είναι που εξαφανίζεται. Και εξαφανίζεται ταχύτατα, με ρυθμούς που δεν ξέρουμε αν θα... Αλλά το θέμα είναι ότι χωρίς αυτή τη μορφή, έτσι, ούτως ώστε αναδρομικά ο άλλος από τον οποίο ξεκίνησες να είναι η παρουσία του ενός, σκέψου τη διαδρομή ολόκληρη. Λοιπόν, και με την έννοια αυτή το ξεπέρασμα, να μην είναι ξεπέρασμα, να είναι ουσιαστικά εμπλουτισμός, γιατί δεν έχεις μόνο τον εαυτό σου, τον άλλο ξεπέρασμα, έχεις και τον εαυτό σου. Εσύ ο ίδιος καταλαβαίνεις ότι η αναφορά σου ουσιαστικά πρέπει να είναι η υπέρτατη αναφορά. Και στη συνέχεια είναι ένας φοβερός δάσκαλος, γιατί τους βοηθάς όλους να κάνουν την αναγωγή την ίδια αυτή. Και εκεί θα τα βρει αυτά η εποχή μας, γιατί είναι εποχή φοβερής εξάντλησης. Φοβερής εξουθένωσης. Ναι. Ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα βγαίνουν ερήπια από τις σχέσεις. Ακριβώς διότι η θέληση και η δύναμη είναι πλέον η κατάλαβαση. Τη δική του γούστου. Θέλω, σε θέλω όπως θέλω. Και εσύ με θες όπως θες, δεν είναι. Ίσως αυτό το πράγμα σημαίνει ότι όποιος έχει μεγαλύτερη δύναμη, πάω στον άλλο, την ασκεί. Με όλους τους τρόπους που ξέρει. Και οι γυναίκες δεν είναι πια γυναίκες που ήταν κάποτε. Τα αγοράκια ξέρουν τη μανούλα τους. Τη μανούλα δεν υπάρχει όμως πια. Είναι αλλιώς το. Και οι διεκδικήσεις και έχει ισχυρή άνιμους, να μιλήσουμε γιουγκιανά. Η γυναίκα έχει άνιμους πλέον που δεν είχε πολύ. Ήταν άνιμα, μόνο άνιμα τώρα εμείς. Αρέσει ο γιουγκ. Ούτε ο γιουγκ αρέσει. Δηλαδή η διανοούμενη γυναίκα δεν είναι πια η γυναίκα η οποία ήταν η μανούλα σου. Και έχει ισχυρό άνιμος μέσα. Δηλαδή έχει χαρακτηριστικά αρσενικά, α το πούμε έτσι. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι πιο γοητευτική, αλλά εσύ δεν μπορείς να το δεις.
μια γυναίκα υπερβολικά θηλυκή, με απόλυτο άνοιγμα, τον άντρα ουσιαστικά του είναι το χειρότερο του, τον εξαγριώνει. Θα πρέπει να γίνει μετά κάποιο που τη χτυπάει από κάτω με ένα ρόπαλο, όπως κάνα στις ταινίες που έκανε, μέχρι στη σπουλιά, μπαμ, στο κεφάλι, τον τρεβολογάρι του. Εντάξει. Αυτό. Αισθάνεται ότι απειλείται ο άντρας. Τι ναι. Αισθάνεται ότι απειλείται. Όχι. Καταραίει μέσα σε έναν αφαιρετικό αντρισμό που δεν περιέχει τον κόσμο ολόκληρο πλέον και δεν περιέχει τη γυναίκα στην πραγματικότητα. Το θέμα των δύο φίλων είναι ότι συμπληρώνονται με το άνοιγμα και το άνοιγμα που έχουν σε στοιχεία. Γι' αυτό και τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν. Αυτά που φτάνουν στο γραφείο μου τουλάχιστον. Είναι ότι δεν ξέρουν ποιο είναι ο και ποιο είναι η. Τα φυσιολογικά ζευγάρια, φυσιολογικά, συγχωρέστε με όλοι, είπαμε. Το πιο φυσιολογικά είναι τα ομοφυλόφιλα σήμερα. Υποτίθεται λοιπόν και πρέπει να το θυμάμαστε αυτό το σύμπαν. Το λέμε. Δεν είναι. Ένα ζευγάρι straight, ας πούμε, δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Είναι όχι, είναι η τέρμα. Ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι έχει σκοτωμένο γιατί ποιο είναι όχι, ποιο είναι η. Σα λέω το. Θα εστάζει αίμα το κινητό μου και από τα email. Μου λέγε κάποιο, τι θα κάνω, πώς θα το αντιμετωπίσω, πρέπει να μετανοήσω, ή τον θέλω πιο άντρα από ό,τι είναι. Τι να το πεις, δεν μπορώ να πω κάτι. Προχωράει κάτι τέτοιο. Ενώ αν βρει τους ρόλους, προχωράει. Είναι δύσκολα πράγματα, διότι δεν τους βρίσκουν τους ρόλους, γιατί είναι ρευστή η ρόλη. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει συνεχώς η αναγωγή, τίποτα άλλο. Είτε είμαι σε straight μπροστά, είτε είμαι φιλόφιλο μπροστά, τα ίδια πράγματα θα του πω. Παλιά λέγαμε, ξέρω εγώ, όχι. Τώρα λένε ναι σε όλα. Το θέμα είναι ότι και το ένα και το άλλο είναι διέξοδο. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η αναγωγικότητα αυτή η οποία κάνει τον άνθρωπο να είναι ανθρώπινος και να είναι εικόνα του Θεού και να είναι ουσιαστικά περιεκτικός της αιωνιότητας. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός μας. Κανένας από εσάς εδώ δεν θέλει να πεθάνει και να εκμηδενιστεί. Θέλει κανένας. Θέλεις. Σηκώστε χέρια. Ποιος θέλει. Θέλει κανένας να εκμηδενιστεί. Όχι, θέλω να ζω με αιώνια. Δεν είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι να πεθαίνουμε. Τι το κάνω. Ο θάνατος είναι αναγκαστικά να πρέπει να είναι το ένα σήμαντο επεισόδιο. Αλλιώς, εγώ δεν έχω τίποτα να κουβεντιάσω. Τα πάντα είναι παράλογα αν ο θάνατος είναι το τέλος. Και το λέει αυτό, πρέπει να το λένε αυτό και άνθρωποι που έχουν ζήσει ευτυχισμένοι σου. Αν είσαι ευτυχισμένος, ο θάνατος είναι παράλογος γιατί τελειώνει η ευτυχία. Αν είσαι δυστυχισμένος, ευτυχισμένη ζωή, ο θάνατος είναι παράλογος γιατί δεν δικαιώθηκες ποτέ. Γι' αυτό και στο ερώτημα που χαστανιάτε, ένα από τα ερωτήματα που μου δείξατε στην εκκλησία, μα πού τελειώνει η ανάλυση, ενώ η ψυχανάλυση. Η ερώτημα είναι ότι η ψυχανάλυση εκβάλλει στην αιωνιότητα. Το νόημα είναι εκεί. Αν δεν είναι εκεί το νόημα, απλά δεν υπάρχει. Απλά δεν υπάρχει νόημα. Δεν μπορεί να υπάρξει νόημα. Και είμαι ευτυχισμένος που το κατάλαβα αυτό ο άνθρωπος από τον Πλάτωνα, από τον Ηράκλειτο και βέβαια η Βίβλος το παρέδωσε πλέον σαν ένα γεγονός, σαν πρόταση του Θεού, πραγματική πρόταση. Γιατί γίνεται ένα σάρκωση. Για να φθαρτιστεί και το... Γιατί γίνεται η Ανάσταση. Από όσο είναι η Ανάσταση. Μας κάνει διδασκαλία και θα φύγει. Θα πεθάνει, θα εξαφανιστεί. Η Ανάσταση γίνεται για να σου πει, κοίταξε, αυτή είναι η πρόθεση μου για σένα, βρε, ηλίθιε. Να σε κάνω αυτά το αιώνιο, έτσι όπως είναι εγώ τώρα. Και κοίταξε να δει, γιατί αυτή η αυθαρσία πρέπει να είναι ευτυχής αυθαρσία, σε συμφέρει. Λέω, με δυστυχής αυθαρσία, δεν την κάνεις, πόνο θα έχεις. Αλλά γιατί αυτό έχω να κάνω, αυτό προτίθεμαι. Και εάν, σας το ξαναλέω, ψευτοβολεύεται κανείς, χωρίς να το ονόμασα απόθεση το πολύ του σε ένα άλλο βίντεο, πάλι ο Φουεργής το πήρε. Λοιπόν, αυτό είναι στην κυριολεξία εδώ νεύρωσης, που ανά πάσα στιγμή εμφανίζεται, που ανά πάσα στιγμή εκδικείται, που ανά πάσα στιγμή υπονομεύει. Και είναι και η πηγή ατέλειο του άγχους. Οπότε, γιατί απειλεί ο θάνατος ανά πάσα στιγμή, τώρα που μιλάμε, σένα, όχι μόνο εμένα, που είμαι στην ηλικία που είμαι. Και σένα. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα είναι το τέλος, είναι το τέλος του έρωτος, το τέλος του άλλου, το τέλος δεν είναι. Το τέλος της γνώσης, το τέλος της ελευθερίας. Ο θάνατος είναι η απόλυτη ελευθερία. Μήπως όλο το άγχος εκφυλίζεται σε άγχος θανάτου τελικά, δηλαδή. Μα είναι, μα υπήρξαν σχολές ψυχαναλυτικές οι οποίες ξεκίνησαν από το άγχος της γέννησης, που είναι ουσιαστικά άγχος θανάτου. Αλλά
Το θέμα είναι ότι χωρίς την προοπτική αυτή, και εδώ είναι το χρειαζόμενο, το θέμα ότι πολλοί μπαίνουν στην Εκκλησία και στη θεολογία και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή είναι η μεγάλη τους, πώς το λένε, ο δρόμος εκεί μέσα που φέρνει καρπό. Και μπερδευόμαστε, όπως έλεγα χθες, με ενοχές και μπερδευόμαστε με μπερδέματα, ηθικό, πλαστικό, γενευτό κλπ. Και επανέρχεται συνεχά συγγελικά τελικά το άγχος του θανάτου και ο άνθρωπος γίνεται ένα ηθικιστικό, ας πούμε, θνησιμαίο πλάσμα. Το οποίο δεν ούτε ζωή αποφέρει, ούτε ζωή μυρίζει, ούτε τίποτε. Θυμάμαι τον πατέρα Πορφύριο που μας έλεγε, εμένα μου το λέει, ρε, με λέει, κοίτα με και αν τα καταγάλανε μάτια. Και ο γελώντας μου λέει, δεν υπάρχει θάνατος, δεν κατάλαβες. Αν υπάρχει. Όχι, μου λέει, τώρα ζούμε στην ονειότητα. Τώρα είμαστε στην ονειότητα αυτή τη στιγμή, το ξέρετε. Τώρα έχει αρχίσει η ονειότητα. Αυτή τη στιγμή, ό,τι κάνουμε είναι αιώνιο. Έχει τεράστιο βάρος. Έχει μέσα στην ονειότητα βάρος. Το που κάνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, τώρα. Ο θάνατος είναι ένα σήμαντο περιστατικό. Μια στιγμή. Παπ. Που ουσιαστικά δεν αλλάζει τίποτα. Απλώς κάνει πιο συγκλονιστική τη θέα. Δεν είναι τίποτα. Και μου λέει μετά, μου λέγαμε πριν, ο γάμος βοηθάει, δεν κάνει κάτι, λέγαμε εδώ που το αρχίσουμε. Και η γάμος η κολοκύθια και βοηθάει και δεν βοηθάει. Είναι τέτοια μεγάλη προοπτική. Και φοβερό, κρατάς αυτό το παιδάκι στα χέρια. Πώς θα το δεις. Δεν είναι. Το παιδαγωγεί το παιδί αυτό, η θέα σου γι' αυτό. Το πού το απευθύνεις, το πού το κατευθύνεις. Αν το τραβολογάς απλώς να σου κάνει τα θελήματα και να σου βεβαιώσει και να γίνει αυτό που δεν έγινε στη σύγχυα, δεν διακολοκύτια. Το παιδί θα είναι συνέχεια πόλεμο μαζί σου και στην εφηβεία θα την άξει όλα. Αν έχει τέτοια προοπτική σου, είδε στο και στο παιδί σου αυτό το πράγμα. Γιατί είναι άνθρωπο και είμαστε, όπω έλεγε ο Νίτσε. Θα το πω γερμανικά. Θα το πω ελληνικά. Σε λατρεύω, ο αιωνιότητα. Και με αυτό έχει να κάνει ο χριστιανισμό. Αν δεν το θέλετε αυτό, δεν χρειάζεται να ξέρουμε σε τίποτα. Εμένα το άρεσε μου χρειάζεται. Γιατί έγινε ο καλύτερος και έγινε ο χειρότερος. Και τι σημαίνει καλό και κακό. Σήμερα είναι η εποχή που βλέπουμε ότι έχουν καταρρεύσει αυτά. Υπάρχει κανένας που να σκέφτεται με βάση το καλό και το κακό. Υπάρχει κανένας που να σκέφτεται με βάση το τι είναι καλό και τι είναι κακό. Όχι! Όλοι σκέφτονται πώς θα περάσουν. Δεν είναι. Καλύτερα, τη βρούνε, θα αναπτούν. Πυρωθούν, θα. Υπό την έννοια αυτή είναι αποκαλυπτική αυτή. Δεν θα μπορέσετε να βολευτείτε μέσα στο λίγο που έχετε στο κεφαλάκι σας. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Έχει καταφέρει κανείς να ξεφύγει από αυτή με την απόθυση ή είναι νομοθετικό. Αυτή είναι η απόθυση, απόθυση γίνεται. Έχει καταφέρει κανείς να ξεφύγει. Μα αποθείται ο θάνατος ανά πάσα στιγμή, το βλέπετε. Είναι το πιο σημαντικό γεγονός, το μόνο βέβαιο. Και όλο το lifestyle που, όπως ξέρετε, το λέω death style και το επαναλαμβάνω συνέχεια, ουσιαστικά λειτουργεί για να ξεχάσει ότι θα πεθάνει αύριο. Θα το βρουν όμως όλοι μπροστά τους, νομοτελειακά. Μα θα το βρουν, όπως έλεγαν οι Λατίνοι συγγραφείς, mors certa, έτσι, certum, hora incerta. Ο θάνατος είναι σίγουρος, η ώρα είναι αβέβαιη. Και δεν είναι, όπως είπε ο Χάιντεγκερ, ο άνθρωπος είναι ένα όν, το οποίο είναι sein zum, τότε, δηλαδή είναι άνθρωπος, είναι προς θάνατον, είναι τον κουβαλάει θάνατο μέσα του. Αυτό είναι το κακό, κατάλαβες. Εξαιρετικά. Λοιπόν, το κουβαλάει το θάνατο, δεν τον φοβάται, έχει άμεσα θανάτου. Έχει φόβο θανάτου. Γιατί δεν θέλει να πεθάνει. Έχουμε δικαίωμα να το αγνοήσουμε αυτό. Έχουμε δικαίωμα να το αγνοήσουμε. Κάντε, ξέρω εγώ, τι κάναμε σήμερα, κάντε τι βρίσκουμε σήμερα, κάντε φτιάξαμε, φορέσαμε, κάναμε, δείξαμε, φάγαμε. Ήπιαμε. Κάναμε έρωτα. Και τι θυμάσαι που κάνεις καλό έρωτα, ας πούμε, 1, 2, 3, 10, 20, 30 φορές, τι σου μένει σήμερα. Τι μένει. Η δίψα μια ζωή σαν εκπλήρωτες, πάντα αυτό μένει. Αν είναι τέλειος ο έρωτας, το ένα μεγάλο γιατί τελειώνει αυτό. Τελειώνει. Τελειώνει ψυχοβιολογικά καταρχήν. Τελειώνει με την ηλικία καταρχήν. Αν δεν πάει καλά το πράγμα, πάλι γιατί αυτό το πράγμα δεν πρέπει να πηγαίνει, να μην πηγαίνει καλά όπως δεν πηγαίνει στις πάρα πολλές περιπτώσεις. Και εδώ η πορνογραφία πάλι μας έχει κάνει πολύ κακό, γιατί εκεί μέσα γίνεται θέατρο, δεν είναι έτσι πραγματική. Ούτε καν το σεξ δεν είναι έτσι, όπως λέει η πορνογραφία. Και δεν πρέπει να είναι έτσι. Και δεν μπορεί να είναι έτσι.
πιστεύετε, ας πούμε, ότι ο Θεός έχει βάλει, ας πούμε, ότι αυτά τα πράγματα να είναι πράγματι όμορφα, αλλά τελειώνουν για να ζητήσεις. Ωραία, είναι όμορφα νεονιό, πάρα πολύ. Αλλά νεονιότητά τους, ας πούμε. Πανέμορφα είναι όλα. Και αυτά τα στάχια που έχουν μπροστά μου. Ξετρελαίνουν πάντα, μου αρέσει. Ναι, αλλά το κάνει για να ζητήσεις αυτό να είναι αιώνιο. Αυτή η λοιπόν, αίσθηση, ας πούμε. Αλλά είναι εν Θεό υπέροχα αυτά όλα. Εκείνος είναι ο ωραίος. Ο ωραίος καλεί παραπάντας βρωτούς. Δηλαδή αυτός τα κάνει όμορφα. Αλλιώς αυτό είναι κάτι παράλογο. Τι στα κομμάτια αρθίζει. Και τι. Γιατί. Και φτιάχνει ψωμί και τρώει ο Δήμος του Άουσβιτς. Και σκοτώνει ο Εβραίος το πρωί μέχρι το βράδυ. Στα κομμάτια. Λοιπόν, σας λέω ότι φοβάμαι την πυρηνική καταστροφή. Λόγω της συσσωρευμένης ενοχής αυτής. Ότι δεν υπάρχει Θεός. Και κατά κάποιο τρόπο, ό,τι κάνουμε μέσα στον κόσμο είναι σταμπαρισμένο με το κακό της κακίας μας, της αυτής μας. Και ο ίδιος ο κόσμος ήταν αυτή και οτιδήποτε όμορφο. Βλέπεις τώρα, ήμουν προχθές σε ένα, τραβολογούσα και με τραβολογούσα όλη η εγγονή μου, να πάμε σε μια παιδική χαρά και χαιρόμουν που θα βγω. Και πάμε εκεί, βλέπουμε κάτι παιδιά μεγάλη. Ήταν μια τέλεια παιδική χαρά που τρέφει αξέρας καημένος. Θέλει μια εκλογή δήμαρχος, θέλει μια εκλογή δήμαρχος. Λοιπόν, και ένα τέλειο πράγμα. Και το μωρό τρέχει να μπει μέσα και βλέπω κάτι αυτούς μεγάλους εφήβους να πάνε την καταστρέφω, να σκίζουν καλά. Αλλά τι το κάνετε αυτό. Και μου λέει κάποιος, γιατί είναι ωραίο. Ούτε. Αυτή είναι η απουσία του Θεού. Μισή την ομορφία, γιατί είναι πιθανάτιο γεγονός. Θα πεθάνει, ε. Πεθαίνει η ομορφιά, φύρεται η ομορφιά. Το πιο ωραία παιδιά. Φύρουνε, χάνονται. Τελείως. Και αν δεν πεθάνει από τα γερατιά και δεν γίνει ένα τέρας από τα γερατιά, πεθαίνει στα 25 και γίνεται ένα τέρας μέσα στον τάφο. Για να τίποτα. Δεν είναι φοβερό. Πώς είναι ζεύθυνα και φθορά, πώς το λέει, και νεκρός είναι ακολουθεί. Απορεί. Πώς είναι δέθυμα το θανάτο. Αν δεν το πεις θα σκάσεις, πες. Αλλά μας είπατε για φιλιά από το θάνατο. Και βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι πρέπει να χρησιμοποιούν καταφύγιο στο στοικισμό και στην κοινότητα του Μάρκου Αβρίλιο, ο οποίο θεωρούν ότι είναι η νίκη στο θάνατο, α πούμε λένε. Θεωρούν ότι που γίνεται εκτό του θεϊκού πλαισίου κάποιο να ξεφύγει από το αίσθημα αυτό, να το αντιμετωπίσει. Ναι, στο Μάρκο Αβρίλιο την ξέρω καλά τη ζωή του, και αυτή που δεν ξέρει εσύ. Λοιπόν, ξέρω και τι αυτά από μνημονεύματά του και τα. Ήταν αυτό μια μαθαγάνα. Έξω δεν έκανε το φιλόσοφο, αλλά μέσα ήταν ένας. Λοιπόν. Αυτό στην απόθεση ήταν. Κοιτάξτε, ο στοικισμός. Εγώ τον αγαπώ το στοικισμό. Το τελευταίο μου βιβλίο λέγεται Μεταφυσική Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας. Και το κεφάλαιο για το στοικισμό λέγεται Ο Στοικισμός και ο Επίκητος στους Ουρανούς με Διαμάντια. Έτσι είναι το τίτλος. Ξέρετε κανένας που προέρχεται αυτό. Είναι μετάφραση ελληνική του στίχου των Beatles, του τραγούδιου Lucy in the Skies with Diamonds. Υπάρχει ένας τρόπος, έτσι, να πετάει κανείς στον ουρανό και να βρίσκει διαμάντια. Εντάξει, ιδίως να πιει και τίποτα καλό, πάψε. Αλλά το θέμα είναι ότι πόσο πραγματικά είναι όλα αυτά. Εμένα εκεί με ενδιαφέρει. Δηλαδή πόσο παρηγορούν την πραγματική ύπαρξη. Και ο Επίκουρος έλεγε, όταν έρθει ο θάνατος, ο μόνος που το είπε αυτό, οι άλλοι φιλόσοφοι δεν απαγόταν σε αυτό, δεν θα είμαι εγώ εκεί. Άρα, τι με νοιάζει εμένα. Αυτό είναι ηλίθιο. Γιατί ο θάνατος είναι ήδη εδώ. Όταν σκέφτεσαι και πονάς και προσδορείς την ύπαρξή σου και από το φόβο του θανάτου, αδικείς τον ένα, σκοτώνεις τον άλλον, εσύ, ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Φοβάσαι το δίνα, φοβάσαι. Εδώ ο θάνατος είναι εδώ, βρε ηλίθιε. Θα έρθει εκεί και συνδεθμάσαι. Δεν είναι εδώ, που είσαι εσύ τώρα. Γι' αυτό ήταν μερικοί. Ήταν ηλίθιοι. Ο Επίκτος δεν μ' αρέσει. Είπε ωραία πράγματα. Είπε ωραία. Μερικά από αυτά ήταν ωραία. Και ήταν και πολύ αντισεξουαλικό. Έλεγε τα Αφροδίσια, λέει. Ουδένα ποτέ όνεισεν. Αγαθόν δέει και μία έβλαψεν. Το έχω ξαναπεί αυτό. Όχι. Τα Αφροδίσια δεν ωφέλησε ενέργεια ποτέ κανέναν. Και καλό είναι να αντεβλάψουν κιόλας. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά λέμε το λέγει αυτός.
Άρα και η σύγχρονη κοινωνία στην πραγματικότητα αυτό κάνει. Η σύγχρονη κοινωνία είναι ένα μεγάλο φέρετρο. Άρα ενώ αποθεί το θάνατο, τελικά. Ακριβώς γιατί αποθεί το θάνατο. Μα ο θάνατος είναι παρόν όταν το αποθείς. Όταν το φοβάσαι, δεν είναι παρόν ο θάνατος. Στον πατέρα Παρθυφύριος δεν έχει φόβο θανάτου κανέναν. Ο πατήρ Παΐσιος, να αλήθεια αυτό, το ήξερα κι εγώ, τελευταίες στιγμές του, ήμουν κοντά του. Πώς αισθάνεσαι γέροντα, είναι ήθη αυτό που λένε. Να σηκωθώ να ρίξω ένα τσάμικο. Αφού δεν υπήρχε θάνατος. Αφού συνεχίζει την παρουσία του τώρα, που ένα Αγίο Πνεύμα είναι παρόν εδώ τώρα, αν το θέλει, ή αν το θέλουμε εμείς. Μα θα μου πείτε και λοιπά, ναι, αλλά εδώ είναι το θέμα, ότι πρέπει κανείς πριν φύγει από τη ζωή αυτή να έχει μερικές τέτοιες βεβαιότητες, μερικές τέτοιες εμπειρίες, μερικές τέτοιες... να το δει πνευματικά πώς γίνεται και για να μην κάθεται και έτσι. Εμένα με πειράζει ότι οι άνθρωποι που θέλουμε να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, να ονομαζόμαστε χριστιανοί, δεν είμαστε αθώοι από αυτά τα πράγματα. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Εννοείται να έχουμε συγκεκριμένα πράγματα να κρατηθούμε. Ναι, αν νομίζεις ο Χριστός έγινε όλη αυτή η οικονομία για να παντρευτείς την κατάλληλη και να περνάς καλά. Τελείως εμποτή. Λοιπόν, καταλάβατε τι λέω. Δεν είναι δηλαδή έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Μα σας έλεγα τον πατέρα Ιάκωβο. Λοιπόν, καθόμασταν και μιλάγαμε πρώτη τη ώρα. Εγώ καθόμουν εκεί, αυτός εδώ. Στο τηλέφωνο ήταν δίπλα και χτύπαγε. Τρουν, σουτ, 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 μου λέει, άστο. Λοιπόν, τρουν, σας το ξαναπεί αυτό. Χτύπαγε. Α, λέω, γέροντα, λέω, να φύγω, λέω, γιατί εδώ είναι τόσος κόσμος. Α, σε λέει, κορίτσια είναι. Και με παίρνουν, λέει, για να σου πω ποιον θα πάρουνε. Και εσείς, λέω, δεν τους λέτε. Α, λέει, με το χάρισμά μου, λέει, το βλέπω, λέει, ποιον θα πάρουνε. Α, δεν μπορώ να σου το πω. Ξέρετε γιατί. Γιατί, αυτή νόμιζε ότι είναι η βασίλισσα του Σαββά, η κάθε μία που παίρνε. Και ήθελε νόμιζε ότι ο Τσέτς έχει τον πρίγκιπα έτοιμο αυτό. Αλλά αυτό της είχε έναν μπουρτζόβλαχο σαν αυτήν, ακριβώς ίδια. Για να βοηθήσει να προχωρήσει η κατάσταση. Το πρίγκιπα το δώσει στη... Πού? Τε, το λυπάς τον πρίγκιπα, ο Θεός, το λυπάτε. Αν υπάρχει. Αλλά δεν μπορείς να το πω, λέει, αν στο πω, λέει, ότι πήγαινε στο τάδε χρονιά στον Κίτσο και πάρτονε, μετά από λίγο θα βρεις Θεούς, εμένα, την Παναγία, τους Αγίους και δηλαδή τι μου τον έφερες αυτό, ναι. Αλλά άμα της δώσεις τον άλλο, λέει, που νομίζει αυτή, θα τον κατάτρωγε κάθε μέρα να τον κατασπάραζε. Μετά από λίγες μέρες θα βγάλουν τα κόκαλα μόνο. Γι' αυτό δεν μπορώ να το πω. Άμα βρω καμιά ταπεινή, λέει μονάχα, τη λέω. Αυτή θα με παρεξηγήσει. Τα δέχεται κανένα ερωτηματάκι, ας πούμε. Τι ταπεινή για τον Μπουρτζόβλαχο είναι όμως. Ταπεινή. Δεν θα τον έβλεπε ο Μπουρτζόβλαχο αυτή. Ταπεινός τι σημαίνει. Ταπεινό σημαίνει ότι έχει τη γνώση του εαυτού του. Δηλαδή ότι λέει ότι κοίταξε να δεις. Δεν είμαι κι εγώ, ας πούμε. Έτσι. Άρα τι έχω ανάγκη να τελειωθώ, να τελειωθώ. Να. Έχω έναν άνθρωπο και τον παίρνω μαζί και τότε αρχίζει το ζευγάρι η φιλία. Τότε το ζευγάρι περνάει πολύ όμορφα. Είναι φίλοι. Φίλοι. Αυτό το πράγμα δυναμώνει και την ερωτική ζωή, τρέφεται και από την ερωτική ζωή, δημιουργεί βαθύτερα αισθήματα, κοινωνία σχέση και μετά, εδώ είναι, αρχίζει τα ανθρώπινα να αντανακλούν τα θεία. Αυτό είναι το ωραίο. Σας φαίνεται αυτό που σας λέω εξωφρενικό. Ο Θεός είναι μέτωπο, σαν το ποτήρι με το νερό αυτή τη στιγμή εδώ. Είμαστε μέσα, είναι αυτό γαριζόμενοι και κινούμεθα πιεσμένα αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω όμως κάτι. Τώρα, μια σκεπτάτε για το παράδειγμα φυσικά τη γαμική σχέση τελικά. Η πεπατημένη θέση, ας πούμε, του πολύ κόσμου και λίγο πιο ψυχαναλυτική θέση είναι ότι οι σχέσεις και οι φιλικές και οι ερωτικές και όλες είναι τελικά έτσι μια συναισθηματική επένδυση, μια επένδυση λίπιντο. Δηλαδή, έχω πεπερασμένο συνάλλαγμα, ας πούμε, σε λίπιντο και πρέπει να το αυγατήσω και να το πάρω πίσω. Έτσι, λέει ο Φρόιντ. Ναι, μια πιο, ας πούμε, θεολογική θέση, η οποία αναμασχέται κατά κάποιο τρόπο, είναι ότι πρέπει να αρδεύεται αυτή η σχέση, ας πούμε. Μου προξενεί φρίκι ο ψυχαναλυτικός ρεαλισμός. Το ξέρω πολύ καλά. Ουσιαστικά σου λέει, κοίταξε, τη χρησιμοποιείς, άσε χρησιμοποιείς και αυτή εσένα. Αυτό σου λέει. Να είμαστε δίκαιοι. Δίνεις, παίρνεις. Ό,τι
της προσφέρεις, άστε να το πάρει και αυτή από σένα. Σκεφτείτε όμως ότι κανένας στο βάθος δεν είναι ευχαριστημένος από αυτό. Τα ζευγάρια όταν έρχονται και μου λέει ένας τον άλλο δεν με αγαπάς. Είναι μια τραγική αλήθεια αυτό. Άλλος το λέει, όσο αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, βέβαια. Όλο αυτό, όλοι οι άνθρωποι αυτό ρωτάνε, μέρα νύχτα, πού είναι αυτή, μου αγαπάς. Μ' αγαπάς, όλο αυτό ρωτάνε, μέρα νύχτα, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Να λες, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν το λες έτσι, χωρίς αυτό το πράγμα, να αρδεύεται από κάπου αλλού και να είναι κάτι άλλο, το κοροϊδεύεις τον άλλο, σωστά, δεν είναι, ή του δίνεις μια ανάπαυση για τη στιγμή εκείνη. Για να το πει να ακούσει, να γονάει, να ακούσει, να σ' αγαπά. Λέω το ζευγάκι, πρέπει να πει, να σ' αγαπώ, να το πει. Μα το έχει πέρασει 600.000 φορές, να το πει και τώρα. Γιατί κατασυγάζει τον ανθρώπινο φόβο. Μα στην ανθρώπινη μα δεν υπάρχει. Δεν είναι κακό να το πείτε. Πείστε τον, το λέτε συνέχεια, μερανύχτα. Αλλά το θέμα είναι, ναι, το θέμα είναι ότι η ανθρώπινη δίψα καβάσιλα απείρου δείτε την ως ύδατος. Η ανθρώπινη δίψα χρειάζεται ένα άπειρο νερό. Και ουσιαστικά, μιλάω σε χριστιανούς τώρα έτσι, αν πάω αύριο στα Γιάννα θα θέλω τίποτα από όλα αυτά. Και αν στήσετε στην αλέτη θα λέτε, δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος, είναι άλλος. Παθαίνω αυτό κατά κύριο, γίνομαι τελείως άλλο. Δεν ξέρω γιατί. Άρα πώς πρέπει να σταθείς. Δηλαδή, έχουμε όλοι οι άνθρωποι έφυγε αυτή την ερώτηση στον άλλον, αν μας αγαπάει. Ποια πρέπει να είναι η ερώτηση, ας πούμε, ή πώς πρέπει να ξεδιψάσουμε από αυτό. Καταρχήν να καταλάβουμε ότι είμαστε διψασμένοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι κακό κανείς να μην αισθάνεται πληρότητα. Κακό είναι να το χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο και να προσπαθεί τον άλλον να τον βάλει στη θέση του Θεού και να τον κάνει να είναι ο Θεός με το ζόρι. Και να δώσει πράγματα τα οποία μόνο από το Θεό πρέπει να τα ζητάς και ο άλλος να εξουθενώνεται από αυτό. Αυτό είναι όλο το θέμα. Θα θυμάστε και το αστείο του Σαββόπουλου, που λέει η ιδανική γυναίκα. Είναι, πρέπει να είναι, έλεγε, τέλεια ερωμένη. Τέλεια μαγείρισα, τέλεια φιλενάδα, ναι. Τέλεια νοικοκυρά. Και να μην γνωρίζεται. Τέλεια στα, στα οικονομικά και αυτές οι πέντε μην γνωρίζονται μεταξύ τους. Εδώ είναι το θέμα. Μιλάμε για ξενικό γάμο. Ποιο λεφτά. Γιατί γάμο, δεν κατάλαβα. Αυτό θα ρώταγα. Δηλαδή ένας που είναι πιο ικανός. Να έχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Όχι, δεν θα ρώταγα. Δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ, πάρα πολύ λογικό ερώτημα. Ποιο είναι. Άλλος δεν είναι ικανός. Μου είχε και τη μία με το ζόρι. Ο άλλος όμως είναι που έχει ικανότητες. Γιατί θα το περιορίσουμε στη μία, ας πούμε. Ναι ή όχι. Δεν λέω τώρα να έχει 288 που είχε ο Δουλχαμίτ πόσο είχε και στο τέλος τρελάθηκε αυτός αυτές, τρελάθηκε και αυτές τρελάθηκε αυτό και σε έριξε στο Βόσπορο και τις έπνιξε όλες. Δεν ξέρετε το φοβερό αυτό έγκλημα. Σκεφτείτε όμως ότι η πολυγαμία είναι φυσική κατάσταση. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση. Φυσική με την έννοια της πτωτικής φύσης, αυτής που, ναι. Που ξέρουμε. Μα για αυτό το πράγμα ξέρει μιλάει όλος ο κόσμος όμως. Γιατί όμως παρά τα αυτά, εγώ δεν έχω δει κανέναν, ψάχνω να βρω, άνθρωπο που να έχει χαλάσει ο γάμος του για κάποιο λόγο και να χαίρεται γι' αυτό. Και λέει, α, τι ωραία. Όλοι μέσα τους θα θέλουν να μην έχει γίνει, αυτό λέω εννοώ. Να μην έχει γίνει. Όχι με την έννοια ότι ήταν κάτι πολύ στραβό μέσα και τελικά έγινε, αλλά με την έννοια ότι να μην έχει γίνει το στραβό αυτό μέσα και να μην ήταν αναγκασμένος να χωρίσει. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς άλλη εμπειρία, αλλά το καταλάβετε όπως του λέω. Δηλαδή δεν έχω βρει κάποιον ο οποίος να λέει ότι χώρισα με τη γυναίκα μου και τι ωραία εμπειρία του χωρισμού. Αχ. Και θα ήθελα πάντα να χωρίζω σε όλες τις γυναίκες που θα έχω. Και με την επόμενη να κάνει το ίδιο. Κανένας. Κανένας. Για ποιο λόγο. Γιατί έχουμε την τάση να φτιάχνουμε αιώνια πράγματα και αιώνιους δεσμούς. Αυτοί οι αιώνιοι όχι. Θα σ' αγαπώ για πάντα.
Και πέρα από το θάνατο έχουν τελειώσει δισεκατομμύρια φορές. Από άπειρα ζευγάρια. Είναι wishful thinking. Είναι η επιθυμία του ανθρώπου. Ναι, αλλά γιατί το αγνοεί κανείς αυτό μετά στη συνέχεια. Δηλαδή αυτό θα ήθελε να είναι. Είχα γράψει ένα ελληνικό μου ποίημα. Η μία εκείνη αγάπη που θέλουν όλες να είναι. Η μία εκείνη αγάπη που θέλουν όλες να είναι. Δεν θέλουν όλες να είναι η μία αυτή. Μα γι' αυτό επαναλαμβάνεται το πείραμα. Αλλιώς τι παίρνει. Μετά υπάρχει. Θα υπήρχε κατάθλιψη, απογοήτευση, απόλυτη. Θα σταματούσαν όλα. Όλα αυτά είναι σημάδια αιωνιότητας πάνω μας. Και σημάδια ότι είμαστε μοναδικοί. Θέλω μία κυρίως, γιατί είμαι μοναδικός εγώ. Και αισθάνομαι ότι είμαι μοναδικός. Και αισθάνομαι ότι εγρένε, αν το μοιράσω αυτό σε 10 ή σε 20, δεν θα είμαι πια εγώ ο ένας, αλλά θα έχουν όλες απάνω κομμάτι μου. Και δεν μ' αρέσει αυτό. Γι' αυτό και όπως έλεγα χθες, όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί είναι μονογαμικοί. Οι ψηλοί πραγματικά πολιτισμοί. Όλοι. Όλοι. Οι αρχαίοι είναι μονογαμικοί. Μπορεί να στραβοκοιτάγανε δεξιά-αριστερά και να αυτό, αλλά ο γάμος ήταν ένας. Και οι Βαβυλώνιοι, και οι Αιγύπτιοι, και οι πάντες. Οι Μουσουλμάνοι λίγο το χαλάσανε, αλλά και αυτοί, βλέπετε, μου κάνει εντύπωση ότι παντρεύονται με μία τελικά. Όλοι αυτοί. Και μάλιστα τώρα τελευταία που ήμουν στο Λίβανο, μια υπέροχη θεολογική σχολή, πάρα πολύ καλή θεολογική σχολή. Τελευταία φορά που ήμουν εκεί, ήθελα να συναντήσει μια κοπέλα, γιατρός, η οποία ήταν μουσουλμάνα και έγινε ορθόδοξη. Εκεί μπορεί να γίνει αυτό, γιατί στο Λίβανο πάντα υπήρχαν και χριστιανοί. Οπότε δεν είναι όπως είναι σε άλλα κράτη που είσαι χριστιανός πρέπει να πεθάνεις. Υπήρχε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει αντίδραση στην οικογένεια και μου έλεγε τώρα, τελευταία φορά που ήμουν, πόσο στεναχωρήθηκε η μητέρα της, επειδή μετά από 30 χρόνια γάμου ο άντρας της σε μια κρίση αποφάσισε να πάρει και μια δεύτερη. Και αυτή ήταν να πεθάνει, ήθελε να αυτοκτονήσει. Γιατί? Γιατί και η γυναίκα είναι σαν ένας άνδρας, πώς το λένε, ένα αιώνιο πρόσωπο για αυτή. Δεν είναι ότι θα πάρει μια άλλη. Είναι ότι εσύ δεν θα υπάρχει στο μοναδικό αυτό, στη μοναδική ευτυχία, εσύ ως μοναδική που είσαι. Δεν λέω ότι η μονογαμία είναι τερατοδόσα φυσική σε σχέση με τα ζώα, τα οποία κάθε Μάιο, Ιούνιο, ό,τι βρουν στον δρόμο και τελείωσε. Όπως και ο έρωτας, η σεξουαλικότητα. Τα ζώα δεν κάνουν σεξ. Δεν κάνουν έρωτα τα ζώα. Αναπαράγονται. Καταλάβετε τι λέω. Και ενώ και μερικοί που λένε τα ζώα έχουν ομοιοφιλοφιλία. Γελία πράγματα. Έχετε σκοτεινή καμία λεσβία γάτα ποτέ στον δρόμο. Που να είναι μόνιμα λεσβία. Μια τυχαία συμπεριφορά σε ένα ζώο, σε κάτι σκυλιά που μαλώνουν, δεν σημαίνει ότι τα σκυλιά αυτά είναι ομοφιλόφιλα. Ομοφιλόφιλα σημαίνει να έχει μια. Γιατί υπάρχει ομοφιλοφιλία. Γιατί ο έρωτας είναι μια δημιουργία στο είναι φαντασία. Τεράστια. Κυρίως φαντασία. Αυτή είναι η σεξουαλικότητα. Και εκεί μέσα οικοδομείται μια προσωπική σχέση, μια προσωπικότητα και μια άλλη προσωπικότητα και ξαφνικά αυτό φτάνει να γίνει κάτι που ξεπερνάει την τεκνογωνία, ενώ ο πρωταρχικός σκοπός είναι η τεκνογωνία. Ναι ή όχι. Βέβαια, αν την αγνοήσει την τεκνογωνία θα είναι παράλογο εντελώς το πράγμα. Δεν είναι όπως και το φαγητό, τρώσαμε καλά, αλλά είναι και η διαδικασία της τροφής. Αν πεις ότι τρώω ζώα για να τρώω μονάχα, θα καταλήξεις καταρχήν άρρωστος σε λίγο χρονικό διάστημα και θα είσαι και ανόητος. Αυτό που το καταλαβαίνουμε τόσο εύκολα με το φαγητό, δεν το καταλαβαίνουμε ήδη εύκολα με την σεξουαλικότητα. Οπότε και αυτή και ένα, δεν είναι, και ένα άλλο σκοπό δημιουργικό που είναι φοβερό, φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα να γεννάς ένα παιδί. Είναι απίστευτο συγκλονιστικό σαν εμπειρία. Δηλαδή ο Θεός παίρνει αυτό τη σχέση, ας πούμε, και οικοδομεί και μια αιώνια ύπαρξη ουσιαστικά. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Με οποίο μπορεί να αλλάξει όλο τον κόσμο, ολόκληρο, ξέρετε, ένα παιδί. Ένα παιδί, το κρατάς στα χέρια σου και αύριο αυτό θα διοικεί αυτή τη χώρα ή πολλές χώρες. Ή με τη μεταγραφή του θα επηρεάζει ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων. Σκεφτείτε λίγο. Οικοδομεί ο Θεός, δηλαδή. Αλλά εδώ είναι όλο το ζήτημα ότι κατά κάποιο τρόπο αφήνουμε αυτό το πράγμα έξω από τους λογαριασμούς μας σαν το θέμα. Και οι χριστιανοί ακόμα.
να περάσω καλά. Ο Θεός, να βοηθήσει ο Θεός, να περάσω καλά. Ο Θεός θα περάσει καλά. Έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό, ότι αυτά που κάνουμε και λέμε πρέπει να αρέσουν τον Θεό, τον διασκεδάζουμε αρκετά. Του αρέσει να είναι μαζί μας. Τη βρίσκει με εμάς. Ξέρουμε τι του αρέσει. Αν ξέρουμε, λέει, το φωνάζει συνέχεια. Το λέει συνεχώς. Ο Θεός είναι το κατεξοχήν παραλέτρε που λέει ο Λακάν. Παραλέκέτρε. Θα έχει ενώσει ο άνθρωπος ενώ που μιλάει. Ο Θεός είναι το κατεξοχήν ομιλών. Ον. Συνεχώς μιλάει. Μέσα στην ειδησή σου, μέσα στην εκκλησία, μέσα στα κείμενα, μέσα στα αυτά. Σταματάει καθόλου. Ένα συνεχώς ψυχικής ψήθρος, σοφίας. Σταματάει να μιλάει ο Θεός. Καθαρνία σου βάλει συνείδηση. Αμέσως καταλαβαίνεις. Μα όλα κάτι πάει καλά. Πώς το διαχωρίζεις από την ενοχή αυτό. Εσύ εξηγεί το μυαλό γι' αυτό. Άμα μπει ενοχή στη μέση, τέλειωσε ο Θεός. Τα θέλεις να πας σε εκείνη, να σου κάνει ψυχοθεραπεία. Ναι, αλλά άμα κάνω ό,τι θέλει ο Χριστός συνέχεια. Συνέχεια λέει. Προσπαθώ. Τι να μην κάνεις. Κουράστηκε κιόλας. Δεν οδηγούμε σε θικιστικά, ας πούμε. Τι θικιστικά, ρε, ο Θεός δεν... Είναι πολύ ελεύθερο πλάσμα. Καταρχήν... Αυτό λέτε εσύ, κάτι το αρέσει ή κάτι όχι. Η λαρών δω την... Γιατί δεν γουστάρει κάτι και δεν... Άρα... Ναι, αλλά αυτό δεν σου επιβάλλει. Η λαρών δω την αγαπά. Άρα, εγώ θέλω να κάνω αυτό που του αρέσει. Αντικειμενικά, μέσα στο κεφάλι μου δεν λέω... Θα διασκεδάσεις πάρα πολύ. Όχι, δεν είσαι σε κουτάκια. Είναι πάρα πολύ ζωντανό πλάσμα ο Χριστός. Είναι πολύ απίστευτα ζωντανός και απίστευτα έξυπνος. Και πάρα πολύ. Έχει φοβερό χιούμορ. Εκπληκτική ηρωνία. Πάρα πολύ. Και φοβερό χιούμορ, αλλά φοβερό όμως χιούμορ. Ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Ξεκινάς και του λες, ξέρω εγώ, θέλω Θεέ μου να κάνω τα πάντα κλπ. Και για σένα εγώ δίνω τη ζωή μου κλπ. Ωραία. Σε βάζει λοιπόν σε μια κατάσταση όπου έχει ας πούμε πολλούς ανθρώπους και δουλεύουν για σένα και κάνουν και δείχνουν κλπ. Και ουσιαστικά καταλαβαίνεις ότι μέσα αυτό ουσιαστικά γιορτάζεις τον εαυτό σου. Δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό. Είναι κυρωνία. Εδώ το Ευαγγέλιο είναι γεμάτη την ηρωνία του Χριστού. Θέλουμε να καθίσουμε δεξιά σας και αριστερά σας. Ναι, θα κάτσε τον βλέπω. Θα καθίσετε. Θα σηκώσετε αυτό που σηκώνω. Θα το σηκώσω, βέβαια θα το σηκώσω. Βέβαια θα το σηκώσετε. Θα φανταστείτε πως μίλαγε. Έτσι. Και στην πραγματικότητα λακείς ανάπαντες. Στην ώρα εκείνη. Επειδή ο Θεός είναι πάρα πολύ ελεύθερο πλάσμα. Και αυτή η ελευθερία είναι γεμάτη αγάπη. Δεν δεσμεύει τον άνθρωπο, δεν δημιουργεί εξάρτηση. Τον φωνάει σε έλα και επειδή αυτός βλέπει ότι δεν το πολύ θέλεις να έρθει γιατί είναι αποβάσιμη το ένα και το άλλο, δεν έρχεται. Και όταν απαντεί στην προσευχή του ανθρώπου, το απαντάει με ένα τέτοιο τρόπο σχεδόν σαν να ντρέπεται που απάντησε και να προσπαθεί να εξαφανιστεί την ίδια στιγμή. Να σου πει, κοίταξε, κάπως εσύ το έκανες αυτό. Μα όλα δικά μου είναι, δικά σου είναι αυτά που έχω, τα προσφέρω. Εσύ το έκανες, εμένα χάρη μου το έκανες αυτό. Το κάνουμε χάρη του Θεού. Είναι συναρπαστική ευθύνη, γι' αυτό και οι άλλοι έχουν θείον έρωτα. Όταν γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, αυτά όμως δεν μεταδίδονται εύκολα. Αν ξέρετε ότι έχει μεγάλη πλάκα αυτό. Την κυριολεξία. Δηλαδή πραγματικά είναι ανατρεπτικός. Δεν είναι αυτό που νομίζεις καθόλου. Ούτε έχει σε φοβερίζει, ούτε θέλει να σε πάει κάπου, ούτε πρέπει να το σκέφτεσαι. Κυρίως το χειρότερο από όλα να σκέφτεσαι την ελευθερία σου versus ανάντια στο Θεό. Η ελεύθερωση να έχει απόλυτη ελευθερία και να έχει όλες τις προοπτικές μπροστά του. Έτσι. Και να αφήνει ένα στεναγμό για το Θεό. Αυτό είναι πολύ πιο όμορφη κατάσταση. Πάει να φοβάται με τυχόν και του δώσω τα κατραπακιά. Δεν ξέρω πώς να το πω. Η ενοχή σκοτώνει τα πάντα. Δεν αφήνει τίποτα αυτό. Και φτιάχνει ένα διάβολο στη θέση του Θεού. Έτσι δεν είναι. Πώς κοιτάει μετά το κρεβάτι μου, το παντελόνι μου, το στομάχι μου, τι τα κάνω. Και σωστά παράταμε εκεί πέρα. Με παράταμε εκεί πέρα. Γιατί ασχολείσαι έτσι μαζί. Και να ασχολείται όμως έτσι μαζί σου. Όπως είναι πολύ δημιουργικός ο ίδιος.
Και για εμάς θα είναι να είμαστε απόλυτα δημιουργικοί και ελεύθεροι και να κάνουμε τούμπες στο χορτάρι μαζί του. Τι ωραία. Και αυτός δίπλα. Το είναι αισθητικά. Και μας φέρεται όπως το έχω πει τα μωρά. Πάρε εμένα ή τον μπαμπά αυτόν, εμένα με τα εγγόνια μου και αυτόν με τα... Αυτό πώς φέρνεις στο μωρό μου. Έτσι ακριβώς. Πώς φέρνεις στο μωρό τώρα, το κρατάς. Ακριβώς έτσι, ακριβώς. Δεν έχει καμία παραλλαγή. Παιγνιωδός, χωρίς να πετύχει τίποτα, αλλά με μια μεγάλη εσωτερική σοβαρότητα. Ναι ή όχι. Η εσωτερική σοβαρότητα υπάρχει. Αλλά κατάλαβε, υπάρχει παιχνίδι μόνο το κουτάλο. Θέλει εκείνο, πάρτο. Θες τ' άλλο, ναι. Θες εκείνο. Έπεσε εγώ, δεν πειράζει. Ένα σε σκουπίζω στα ποδαράκια που χτύπησες. Θες να κάνω. Έτσι. Μόνο έτσι. Δεν και του κοιτάμε στα χέρια. Να το διαχειριστείς, αφού ξέρεις πάντα ότι, κάποιος, ότι ο Χριστός σας αγαπάει. Ωραία. Δεν είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν είμαστε μωρά να το σκεφτείς. Να το ξέρεις, να το ξέρεις. Να παρακαλείτε... Να παρέχω το λέω. Να παρακαλείτε να σας αποκαλύψει εδώ λίγο από την αγάπη του. Να ζητάτε να σας δείξει λίγο από την αγάπη του. Πώς είναι αυτή η αγάπη. Να το ζητάτε αυτό. Πέστε, εντάξει, είμαι χαμένο κορμί, ότι είμαι ξέρω εγώ, με νοιάζει, μπλα μπλα μπλα, ένοχοι, ξένοχοι, άσπροι, μαύροι. Να μου δείξω ότι με αγαπάς λίγο. Μπορείς. Να το κάνει. Να το κάνει όταν δεν το περιμένεις, μάλιστα, και με τρόπο που δεν το φανταστείς. Αλλά όταν το δεις, θα λες άλλα μετά. Και γίνεται το φοβερό αυτό πράγμα που καταλαβαίνει κανείς στο τέλος. Να δεν έχει κάνει τίποτα για αυτό το Θεό. Παραδόξως. Έχει κάνει τόσα πολλά για τον καθένα μας. Τρομακτικά πολλά. Και εμείς, εγώ τουλάχιστον μου τα λέω όλα αυτά, ψάχνεις να βρεις τι έχεις κάνει αυτό το Θεό. Ουσιαστικά τον απολάμβανες πάντοτε. Απολάμβανες τα δώρα της, τη δωρεά της ύπαρξης, της παρουσίας του, της αγάπης του. Και τις νέες προθεσμίες συνεχώς που σου παρέχεται και την τεράστια υπομονή που σου κάνει. Τεράστια, τεράστια. Πίστευτη υπομονή για τον καθένα από εμάς. Άβυσος υπομονής. Ταπεινή αγάπη. Άβυσος. Όταν κανείς σταματήσει την ταπεινή συναλλαγή με τον Θεό, αρχίζει, καταλαβαίνει, βλέπει τέτοια πράγματα και τότε μεταβάλλεται σιγά σιγά ο ρυθμός των πραγμάτων μέσα του. Καταλαβαίνει πόσο πλάκα έχουν όλα που κάνουμε στη ουσία. Πόσο αστεία είναι. Καταλαβαίνει το πόσο ασήμαντη είναι η σύγχρονη ζωή. Καταλαβαίνει πόσο μικρά είναι αυτά που ζητάμε. Μικρά τα κάνουμε εμείς, τα μικρά. Και καταλαβαίνει πόσο μεγάλα τα θεωρεί όλα ο Θεός και πόσο σπουδαία τα έκανε όλα. Και αποκτά μια μεγαλοπρέπεια την οποία αισθάνονται κανεί στου Αγίου. Εντάξει, εσωτερική πνευματική μεγαλοπρέπεια. Δηλαδή βλέπει. Για το Θεό να ξέρετε, δεν υπάρχει ασήμαντος άνθρωπος. Δεν ξέρετε τι θα πει αυτό το πράγμα. Ο τελευταίος από εμάς εδώ είναι απίπερτατα σημαντικό. Και του δίνει λογαριασμό για όλα. Και του φέρεται μια τρομακτική ευγένεια. Τρομακτική ευγένεια. Και προσέχει πάρα πολύ στο θέμα της ελευθερίας. Πάρα πολύ. Δεν θέλει καθόλου να δεσμεύσει την ελευθερία σου. Έχει τόσο πάθος με αυτό το πράγμα που είναι. Κατανόητο, αλλά είναι η εικόνα του πάνω μας. Και δεν θέλει να το. Κανένα ζώο δεν είναι ελεύθερο, μόνο άνθρωπος. Και αύριο οι μηχανές δεν θα είναι ελεύθεροι. Δεν θα μπορεί, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει προσευχή. Να ξανααγαπήσει.